Με τον κύριο Δίκα, όπως είπαμε, θα σχολιάσουμε λίγο τα θέματα, τα θέματα που ανακοίνωσε και η κυρία Σδούκου σχετικά με την... Ο κύριος Δίκας μας ακούει. Καλημέρα. Ο κύριος Δίκας, όπως λέγαμε και νωρίτερα, είναι επισκέπτης καθηγητής περιβαλλοντικής πολιτικής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μαζί θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τόσο τα δεδομένα τα σημερινά σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον. Με αφορμή μιλάμε τις ανακοινώσεις της κυρίας Δούκου χθες για τη συμμετοχή, το ρεκόρ συμμετοχή στο ενεργειακό μείγμα, 57% για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο μείγμα του 23, στόχος το 80% για τα επόμενα χρόνια, το 2030. Κύριε Δίγκα, τι σημαίνει αυτή η συνθήκη, τι σημαίνει αυτό το ρεκόρ και αν πιάνεται ο στόχος? Κύριε Πουγαρίδη, καταρχήν καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση σήμερα. Είναι μεγάλη τιμή και είναι και πολύ θετικό το ότι καταπιάνεστε με τόσο σοβαρά και σημαντικά θέματα και για την κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και για την Ελλάδα εν συνόλο. Σχετικά με τα όσα πολύ σημαντικά ανέφερε η κυρία Υπουργός, προφανώς να πω ότι οι στόχοι είναι επιτεύξιμοι. Η αλήθεια είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια και στα προηγούμενα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα, οι στόχοι που είχαμε βάλει όχι απλά υπερκαλύφθηκαν, αλλά πήγαν και πολύ καλύτερα και σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Οπότε η Ελλάδα δείχνει ότι τουλάχιστον σε αυτό τον τομέα είναι κάτι το οποίο το πάει πολύ καλά και θα συνεχίσει να το πηγαίνει για τα επόμενα χρόνια. Υπάρχουν βέβαια πάντα προκλήσεις, αλλά καταρχήν ο στόχος είναι και επιτεύξιμος, όπως φαίνεται ήδη από τα στοιχεία που έχετε μπροστά σας και ανακοίνωση κυρίας Δούκου, αλλά και είμαστε και πολύ αισιόδοξοι για τα επόμενα χρόνια σε ό,τι έχει να κάνει με τις ΑΠΕ. Ωραία. Πριν πάμε όμως στις ΑΠΕ, ίσως λένε κάποιοι, θα έπρεπε να έχουμε θωρακιστεί, να έχουμε, πριν κάνουμε τις μεταβάσεις αυτές, να κάνουμε μια στρατηγική έτσι ώστε να είμαστε θωρακισμένοι από τους εξωτερικούς εχθρούς. Και τι εννοώ? Εννοώ φυσικά τον πόλεμο της Ουκρανίας αλλά και τέτοιους εξωγενείς παράγοντες. Τώρα μιλάμε εμείς με έναν άνθρωπο που είναι διδάκτορας ανάλυσης κινδύνου στις διεθνείς σχέσεις και θέλω να το συνδέσω αυτό και με το βιβλίο που πρόσφατα παρουσιάσατε, Ενεργειακές προκλήσεις και πράσινη μετάβαση, να δούμε δηλαδή αν η θεωρία, κύριε Δίγκα, έχει προβλέψει τέτοιες συνθήκες, τέτοιους κινδύνους και αν τους έχουν λάβει υπόψη τους οι πολιτικοί παράγοντες όταν διαμόρφωναν τη στρατηγική των κρατών αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοιτάξτε, θα ξεκινήσω με ένα εφιολόγημα το οποίο λέει ότι όλοι έχουν ένα σχέδιο, νομίζω το είχε πει ο Μάικ Τάισον, μέχρι να πέσει η πρώτη μπουνιά. Σίγουρα αυτό που συνέβη στην Ουκρανία ήταν κάτι αναπάντεχο και δημιούργησε αρκετές έτσι, προκλήσεις για την στρατηγική στην ενέργεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της Ελλάδας εν προκειμένου. Θα μπορούσα να πω ότι η στρατηγική που είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση και πριν το Ουκρανικό ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση. Το decarbonize, το να πάμε σε μια πιο βιώσιμη οικονομία, είναι κάτι που είναι επιτακτικό πλέον για τον πλανήτη μας. Βλέπουμε ήδη τις συνέπειες αυτό που συνέβη σχετικά πρόσφατα στη Θεσσαλία αλλά και σε άλλες μερίες του πλανήτη, το οποίο κάνει πολύ επιτακτική την ανάγκη να γυρίσουμε το μοντέλο μας σε ένα πιο βιώσιμο μονοπάτι. Από εκεί και πέρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δείτε από παλιά, για να μην μιλήσουμε τώρα μόνο για την Ουκρανική κρίση, από το 40 ή και τα προηγούμενα χρόνια, το μεγάλο πρόβλημα ήταν η έλλειψη ενεργειακών πόρων. Η εξάρτηση από τα φυσικά αέρια της Μέσης Ανατολής, της Ρωσίας ή ακόμα και από άλλες χώρες όπως είναι η Αμερική, ήταν ένα ζήτημα το οποίο δημιουργεί μια εσωτερική ένταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς την κάνει ευάλωτη σε αυτές τις διεθνείς διακυμάνσεις. Οι ΑΠΕ έχουν ένα πολύ σημαντικό θετικό πλεονέκτημα. Η παραγωγή γίνεται on-spot, δηλαδή γίνεται στην επικράτεια της χώρας της οποίας εγκαθίσταται. Οπότε αυτό δίνει τη δυνατότητα στη χώρα αυτή να έχει όσο το δυνατόν πιο αυξημένη ενεργειακή επάρκεια και να μην χρειάζεται να εισάγει ενεργειακούς πόρους από τρίτες χώρες. Ανεξαρτησία. Οπότε ως προς αυτό το κομμάτι, η μεγαλύτερη διέσδυση των ΑΠΕ
συμβάλλουν τα μέγιστα σε αυτό το σκοπό, σε αυτή τη στρατηγική στόχευση. Σίγουρα βέβαια η μεγαλύτερη διείσδυση των ΝΑΠΟ, που σας είπα, δημιουργεί και κάποιες προκλήσεις, όπως είναι η ένταση στο δίκτυο. Τα δίκτυα υπερφορτώνονται, οι ΑΠΕ καλώς ή κακώς δεν παράγουν όποτε θέλουμε εμείς, να το πω έτσι πολύ απλό, παράγουν όποτε θέλουν αυτές, δηλαδή όποτε υπάρχει αέρας ή ήλιος. Και καλώς ή κακώς θα πρέπει η κατανάλωση όσο το δυνατόν να ακολουθήσει και την παραγωγή. Αλλιώς έχουμε αυτά τα προβλήματα που ήδη αντιμετωπίζει ο ΑΔΝΙΑ και ο ΔΔΕ, οι δύο διαχειριστές των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, που είναι το να προσπαθούν να κάνουν εξισορρόπηση του συστήματος σε ώρες που εμείς χρειαζόμαστε, οι ΑΠΕ ενδεχομένως να μην παράγουν, όπως είναι σε 9 η ώρα το βράδυ, για παράδειγμα, που γυρίζουμε όλοι από τα σπίτια μας και θέλουμε να φορτίσουμε το κινητό μας ή να βάλουμε το φούρνο μπροστά για να φτιάξουμε ένα φαγητό. Που εκεί είναι μια ώρα που οι ΑΠΕ καλώς ή κακώς δεν παράγουν κυρίως από τα φωτοβολταϊκά, τα αιωλικά σε δεύτερη μοίρα, αλλά υπάρχουν τέτοια ζητήματα, απαύλα προκλήσεις. Το σίγουρο όμως είναι για τη μεγάλη εικόνα και και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως είπατε, ότι οι ΑΠΕ και οι υψηλοί στόχοι που έχει βάλει τόσο η Κομισιόν όσο και τα κράτη-μέλη, είναι πολύ σημαντικά για να έχουμε μια πια στιβαρή Ευρώπη, η οποία θα έχει λιγότερη έκθεση κινδύνου σε διεθνείς διακυμάνσεις. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση από τις προκλήσεις που περιγράφεται στο βιβλίο. Κοιτάξτε, η ενέργεια περνά μέσα από ένα κυκαιώνα προκλήσεων, αν μπορώ να το πω. Δεν είναι μονοσήμαντη και δεν μπορούμε και να δούμε και μονόπλευρα το ζήτημα της ενέργειας πλέον. Υπάρχουν ζητήματα που αφορούν καθαρά τους καταναλωτές, υπάρχουν ζητήματα που αφορούν το νομοθετικό πλαίσιο. Υπάρχουν ζητήματα που είδατε ότι, όπως αυτό που συζητήσαμε, που αφορούν τις διεθνείς προκλήσεις. Ο καθένας στο επίπεδό του θα πρέπει να βρει και να λύσει το αντίστοιχο πρόβλημα που του δημιουργεί έτσι το μεγαλύτερο άγχος, παύλα φόρτο. Αρκεί να σας πω ότι σε επίπεδο, για παράδειγμα, καταναλωτών, ίσως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια, αλλά θα είναι και μια ωραία πρόκληση, με την έννοια ότι θα δώσει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να μπορέσουν να γίνουν αυτάρκειες ενεργειακά για το νοικοκυριό τους, είναι ο ρόλος, όπως έχει αποτυπωθεί και λέγεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο ρόλος του prosumer, όπου ο καταναλωτής είναι και παραγωγός την ίδια στιγμή. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται με τον κλασικό τρόπο που ξέρουμε όλοι, καταρχήν με ένα φωτοβολταϊκό επιστέγης, όπου οι ανάγκες ενός νοικοκυριού μπορούν να καλυφθούν από την παραγωγή που θα βάλει στη σκεπή του αντίστοιχου σπιτιού του. Αυτό είναι μια πρόκληση η οποία πάμε πάρα πολύ καλά σε αυτό το επίπεδο. Είναι ένα από τα πιο πετυχημένα προγράμματα διαχρονικά των κυβερνήσεων, που ήταν τα φωτοβολταϊκά στέγη και έχουν και πολύ μεγάλη ζήτηση. Οπότε αυτό το πράγμα θα το βλέπουμε συνεχώς να εξελίσσεται και ο κόσμος θα πρέπει να εγκληματιστεί και να κατανοήσει ακόμα καλύτερα ότι τα ωφέλη που μπορεί να έχει από τις ΑΠΕ, ειδικά σε αυτό το επίπεδο, είναι σημαντικά, καθώς θα καλύπτουν το καθημερινό του νοικοκυριού και θα φέρουν και ένα οικονομικό όφελος. Τώρα, σε επίπεδο, αν θέλετε, ρυθμιστικό, οι προκλήσεις εκεί είναι ακόμα μεγαλύτερες, γιατί το διασυνοριακό εμπόριο είναι από τα μεγαλύτερα ζητήματα που αφορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το να μπορούμε να κάνουμε τα συστήματα μεταξύ των χωρών όσο το δυνατόν πιο εναρμονισμένα και efficient, πιο αποδοτικά στη χρήση της ενέργειας, καθώς η πράσινη ενέργεια που μπορεί να περισσεύει στην Ελλάδα μπορεί να είναι χρήσιμη στην Βουλγαρία ή σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και οι διασυνδέσεις, οι διεθνείς, είναι ένας τρόπος να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Χαρακτηριστικά θα πω ότι ένα από τα μεγαλύτερα έργα διασύνδεσης ηλεκτρικής είναι αυτό της Ελλάδας-Αιγύπτου, το οποίο αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον και θα φέρει πράσινη ενέργεια από χώρες της Μέσης Ανατολής, αλλά και οι διασυνδέσεις που πηγαίνουν προς τα πάνω, προς την Κεντρική Ευρώπη, και έχουν σχεδιαστεί από τους αντίστοιχους διαχειριστές, οι οποίοι θα δώσουν τη δυνατότητα η πράσινη ενέργεια που παράγεται στην Ελλάδα, γιατί εδώ έχουμε ένα εξαιρετικό αιωλικό και ηλιακό δυναμικό, να μπορεί να εξαχθεί, και όπως έχει πει πολλές φορές και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο κ. Μητσοτάκης, η Ελλάδα να καταστεί ο πρώτος πράσινος εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα, αυτά είναι λίγες από τις προκλήσεις που θα μπορούσα να θέσω έτσι στο σύντομο χρονικό διάστημα που έχουμε για τη συζήτησή μας, αλλά νομίζω ότι η κάθε μία είναι εξίσου σημαντική για το επίπεδο που την αφορά, δηλαδή το επίπεδο του καταναλωτή, το επίπεδο των ρυθμιστών, παύλα διαχειριστών, και το ευρωπαϊκό επίπεδο με τις διεθνείς προκλήσεις που είπαμε πριν. Άρα θα είναι εξαγωγέας, λέτε, στο μέλλον ενέργειας η Ελλάδα. Ο στόχος είναι αυτός και έχει και όλες τις δυνατότητες, να σας πω την αλήθεια. Το αιωλικά δυναμικό στη χώρα μας είναι από τα καλύτερα στον κόσμο.
ηλιακό δυναμικό επίσης είναι πολύ σημαντικό και σίγουρα θα πρέπει να δούμε και άλλες μορφές ήπιας ενέργειας και ανανεώσιμες όπως είναι η γεωθερμία, που είναι ένα από τα ζητήματα που θα απασχολήσουν τα επόμενα χρόνια, τα ανανεώσιμα αέρια, όπως είναι το βιομεθάνιο και ίσως και λίγο πιο innovative, έτσι, καινοτόμες προσεγγίσεις όπως είναι η κλιματική ενέργεια και σίγουρα σε ένα μέσο μακροπρόθεσμο ορίζοντα το υδρογόνο, το οποίο είναι από τα καύσιμα του μέλλοντος. Το είπατε τελευταίο, αν και εμάς μας έχει απασχολήσει ιδιαίτερα στη Δυτική Μακεδονία, τέλος πάντων αναμένουμε εξελίξεις. Εγώ τώρα θέλω να επικαλεστώ την ακαδημαϊκή σας ιδιότητα να δούμε και τι έχει γίνει ενδεχομένως σε άλλες χώρες με καλές πρακτικές στα εξής ζητήματα. Βλέπουμε και στο διάγραμμα που ο ΑΔΜΗ έφερε στην δημοσιότητα και η κυρία Υπουργός δημοσιοποίησε, η κυρία Υφυπουργός, ότι περίπου συν 50% είχαμε παραγωγή ΑΠΕ τον Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούνιο. Άρα δεν είχαμε σταθερή. Το αναφέρατε κι εσείς στην αρχή της κουβέντας, αλλά βλέπω ότι οι διαφορές είναι μεγάλες. Η ερώτηση είναι, τι γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις σχετικά με τις μονάδες από καύσιμα βάσης που πρέπει να έχουμε σε εφεδρεία, να το πω, σε αναμονή, να το πω, για σταθεροποίηση των συστημάτων, να το πω. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια ευαισθησία στη Δυτική Μακεδονία για το λιγνίτι και φυσικά υπάρχει και το φυσικό αέριο, αλλά εδώ εμάς μας αφορά ο λιγνίτης. Και η ερώτηση όλων εδώ είναι αν θα παίζει κάποιο ρυθμιστικό ρόλο στο μέλλον ο λιγνίτης ή δεν θα υπάρχει καν. Κοιτάξτε να δείτε, πολλές φορές στη ζωή λέμε ότι δεν είναι καλό να μην γίνεις κακό. Η ΑΠΕ όντως το μεγαλύτερο τους πρόβλημα, παρά τα πολλά θετικά που δημιουργούν για την κοινωνία και για τον κλάδο της ενέργειας, είναι ότι η παραγωγή τους έχει μια συγκεκριμένη, ακολουθεί μια συγκεκριμένη καμπύλη. Αυτό τι σημαίνει? Ότι τα φωτοβολταϊκά θα παράγουν πάντα το μεσημέρι περισσότερο και το βράδυ δεν θα έχουν παραγωγή. Τα δε ολικά, όταν έχει αέρα, θα μπορούν να δώσουν, αλλά και πάλι δεν είναι πολύ εύκολο να προβλέψεις ανά πάσα στιγμή το τι αέρα θα υπάρχει. Αυτό κάνει ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη για μονάδες βάσης. Οι δύο, τουλάχιστον στην Ελλάδα, μονάδες βάσης, ήδη μονάδων βάσης που έχουμε, είναι το φυσικό αέριο και ο λιγνίτης. Ο λιγνίτης, θα σας πω την αλήθεια, έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο τα προηγούμενα χρόνια και ίσως είναι και από τα πιο κρίσιμα καύσιμα που έχει ποτέ η Ελλάδα. Έχει εξυπηρετήσει την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία με πολύ μεγάλη, με πολύ μεγάλες δυνατότητες όλα αυτά τα χρόνια. Το ζήτημα του λιγνίτη όμως είναι άμεσα συνδεδεμένο με τους ρήπους. Την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ETS, το Ευρωπαϊκό Σύστημα για τους ρήπους, είναι αυτό που κάνει, αν θέλετε, τις μονάδες αυτές όλο και πιο μη βιώσιμες με την έννοια την οικονομική. Η λογική που υπάρχει αυτή τη στιγμή την απελευθερωμένη αγορά ενέργειας είναι ότι ο πιο φθηνός που παράγει ηλεκτρική ενέργεια είναι και αυτός ο οποίος θα μπει κατά προτεραιότητα να την παράξει για να έχουμε balance στο σύστημα. Σωστά. Η ΑΠΕ μπαίνει κατά προτεραιότητα στο μεγαλύτερο τους κομμάτι, καθώς είναι πιο πράσινες, και μετά ανταγωνίζονται για την βάση, να το πω έτσι, το φυσικό αέριο με το λιγνίτη. Είναι νομοτελειακό από, από τα νούμερα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο ότι οι ρήποι θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν. Ήδη έχουμε φτάσει στα 100 ευρώ τον τόνο. Και η αλήθεια είναι ότι όπως είναι δομημένο το σύστημα του Cap and Trade για το ETS, αυτό το όριο που υπάρχει για τους ρήπους συνεχώς θα μειώνεται, κάνοντας τιμές να ανεβαίνουν περισσότερο. Για να διευκολύνω, μου επιτρέπετε να διευκολύνω λίγο, επειδή πήγατε στα πολύ τεχνικά. Ίσως έχω μπει σε πολλά πράγματα, ναι, απλά είναι, ξέρετε, δύσκολο και είναι πολύ σύνθετος ο κλάδος ενέργειας πλέον με τα νέα νομοθετήματα. Προσπάθησα να δώσω μια μικρή εικόνα για το πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα, ελπίζω να μην μπουκώσω έτσι εσάς και τους οικονομικούς. Όχι, είναι πολύ τεχνικά. Η ερώτηση είναι, οι προηγμένες χώρες που έχουν πιάσει τους στόχους στις ΑΠΕ έχουν ρυθμιστικά για να υπάρχει ισορροπία στο σύστημα μονάδες βάσης? Υπάρχουν και άλλες δυνατότητες. Για παράδειγμα, υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη οι οποίες εξισορροπούν τη βάση τους με πυρηνικά. Που είναι, τουλάχιστον οικονομικά είναι πολύ πιο αποδοτικό να το κάνεις, γιατί καταρχήν υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τα πυρηνικά στην Ευρώπη, τα πυρηνικά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
καθώς αν το δείτε από την πράσινη τους όψη, τα πυρηνικά δεν παράγουν σχεδόν καθόλου CO2. Mm-hmm. Οπότε υπό αυτή τη μορφή θα μπορούσαμε να πούμε, παρότι δεν είναι ακριβώς έτσι, ότι είναι από τους πιο πράσινους σταθμούς, αλλά και από τους πιο efficient σταθμούς, γιατί παράγουν το capacity factor που έχουν κοντά στο 90-95%. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να παράγει 365 μέρες το χρόνο, σχεδόν διάλεπτα ηλεκτρική ενέργεια στα επίπεδα που θες. Αυτό έτσι δίνει τη δυνατότητα για εναλλακτικές οι οποίες είναι και πιο συσσαγωγικά, ξαναλέω με πολλά εισαγωγικά, πιο πράσινες με την έννοια του CO2. Ωραία, μου απάντησα. Ο Λιγνίτης θεωρώ ότι θα είναι σημαντικός τα επόμενα χρόνια, με την έννοια ότι κανείς δεν μπορεί να πάρει μία μονοσήμαντη απόφαση και να πει αυτό εκτός εντελώς. Η αλήθεια είναι ότι ο στόχος της Ελλάδας είναι να υπάρχει ένα συγκεκριμένο στόχος για να κλείσουν τα λιγνητικά, και από ό,τι φαίνεται και λόγω των τιμών, η σημαντικότητά τους θα μειώνεται συνεχώς λόγω οικονομικής, ξαναλέω, οικονομικού αποτυπώματος, και ειδικά αν ξαναδούμε τις τιμές του φυσικού αερίου να ξαναγυρνάνε στα προηγούμενα επίπεδα, που θα κάνει ακόμα πιο ανταγωνιστικές τις μονάδες φυσικού αερίου για τη βάση, όπως λέμε, για το base load. Ποια είναι η γνώμη σας και ποια είναι η διεθνής πρακτική, αν γνωρίζετε παραδείγματα, σε περιοχές σε μετάβαση όπως τη δική μας? Υπάρχει ένα αίτημα ανθρώπων που είναι υπέρ των έργων ανανεώσιμων πηγών και ζητούν να μην υπάρχει απόλυτη προτεραιοποίηση των έργων για τον ηλεκτρικό χώρο, εννοώ για την απόδοση ηλεκτρικού χώρου, από πολύ μεγάλες εταιρείες, και για να είναι δίκαιη η μετάβαση να δίνεται πρόσβαση και σε μικρούς επενδυτές. Υπάρχει και ένας σύνδεσμος εδώ που προσπαθεί να το τεκμηριώσει αυτό, και υπάρχει ένα αίσθημα, έτσι, όχι αδικίας τέλος πάντων, αλλά μη πρόσβασης. Τι λέτε? Θα σας πω, θεωρώ ότι είναι ένας συσσαγωγικά θετικός μπελάς, αν μπορώ να το πω έτσι, με την έννοια ότι μακάρι πάντα η πρόθεση να μπαίνουν ΝΑΠΕ να είναι συνεχώς αυξανόμενη, σε βαθμό που οι δυνατότητες του συστήματος δεν μπορούν να σηκώσουν τις αιτήσεις, είναι με την έννοια ότι είναι ένας μπελάς που είναι προς σωστή κατεύθυνση, καταρχήν. Κατά δεύτερον, είμαι μεγάλος υπέρμαχος της κοινωνικοποίησης των ΝΑΠΕ. Θεωρώ ότι οι ενεργειακές κοινότητες και οι μικροί παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας θα έπρεπε, με την έννοια του φωτοβολταϊκού στέγη, θα έπρεπε να έχουν έτσι τις δυνατότητες να μπορούν να κουμπώνουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, και αυτό το έχουμε δει και από τα τελευταία νομοθετήματα της κυβέρνησης. Απ' την άλλη, τα μεγάλα έργα ΑΠΕ είναι αυτά που δίνουν και τη δυνατότητα να πρασινίσουμε το μείγμα της χώρας και να βλέπουμε τα νούμερα που βλέπετε αυτή τη στιγμή να ανακοινώνονται τις προηγούμενες μέρες. Είναι μια δύσκολη εξίσωση να λυθεί. Θεωρώ ότι η λύση περνά από το δίκτυο. Όσο δυνατόν η ταχύτερη ανάπτυξη των δικτύων γίνει πράξη, αυτό θα δώσει και τη λύση για αυτά τα προβλήματα, και όχι το να δούμε ποιος θα ανταγωνίζεται ποιον στο ζήτημα της πράσινης ενέργειας. Σωστά. Και μου άρεσε πολύ ο τρόπος που το θέσατε για την κοινωνικοποίηση. Βέβαια, μιλήσατε και για ανάπτυξη δικτύων. Εγώ θα πω ένα ακόμα πράγμα για να κλείσουμε, γιατί έχουμε ξεφύγει από το χρόνο μας. Θα το θέσω ενδεχομένως ρητορικά, γιατί ούτε εδώ μπορεί να υπάρξει απάντηση. Είχαμε διαβάσει ότι για να εκπληρωθούν οι στόχοι σε παγκόσμιο επίπεδο πρέπει να γίνουν κάποια 100 εκατομμύρια χιλιόμετρα καλώδια ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2040, όσα έγιναν τα 100 τελευταία χρόνια, τον τελευταίο αιώνα. Και λες, γίνονται αυτά τα πράγματα, είναι ρεαλιστικά? Πόσο χαλκό να φτιάξεις και πόσο γρήγορα, γιατί οι ανάγκες μεγαλώνουν και η παγκόσμια ζήτηση μεγαλώνει λόγω και της ανόδου του επίπεδου ζωής. Δεν ξέρω αν το θέμα με τα δίκτυα ποτέ θα είναι σε ένα ικανοποιητικό στάδιο για την εκπλήρωση των κοινωνικών αναγκών, αλλά και για την δίκαιη συμμετοχή των παραγωγών στο δίκτυο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάποιο σχόλιο να κάνετε γι' αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε, και πολλές φορές βλέπουμε... Άρα διέξοδο, λέτε, κύριε Δίγκα. Δεν είναι διέξοδο με ποια έννοια, κύριε Πουγανδρίδη. Πάντα το πρόβλημα είναι μπροστά από τη λύση. Το ζήτημα είναι να γίνουμε πολύ πιο αποδοτικοί στη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. Να ξέρετε, όπως υπάρχει και το νερό, όπως υπάρχει στα απορρίμματα με την ανακύκλωση, έτσι υπάρχει και ενέργεια η οποία είναι wasted. Την πετάμε και θα πρέπει να βρούμε τρόπο να την κάνουμε πιο αποδοτική στη χρήση της. Θεωρώ ότι το efficiency, δηλαδή αποδοτικότητα, είναι το κλειδί σε αυτό που λέτε, ώστε τα δίκτυα και οι υποδομές να χρησιμοποιούνται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι συμβαίνει τώρα, ώστε να μην χρειαστεί να φτιάξουμε περισσότερα.
είναι η λογική του less is more, με την έννοια ότι αν κάτι το χρησιμοποιήσει στο έπακρό του, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και στο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μπορείς να πάρεις τα μέγιστα ωφέλη από το να ακολουθείς μια συγκεκριμένη πεπατημένη, η οποία θα σου έχει και απώλειες, και πάντα θα σκέψεις ότι εκεί να χτίσω κι άλλο, να χτίσω κι άλλο, αλλά εγώ να μην αλλάξω. Οπότε θεωρώ ότι η αποδοτική διαχείριση των δικτύων και από τη μεριά των παραγωγών και από τη μεριά των καταναλωτών είναι ένα μεγάλο κρίσιμο ζήτημα, το οποίο θα μας απασχολήσει πολύ και τα επόμενα χρόνια. Να ευχηθώ καλό τάξιδο το βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνοεκδοτική. Ο τίτλος είναι «Ενεργειακές προκλήσεις και πράσινη μετάβαση». Και να ευχαριστήσω πολύ τον Άγη Δίγκα, επισκέπτη καθηγητή περιβαλλοντικής πολιτικής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε να μιλήσουμε σήμερα και για αυτή την όμορφη κουβέντα. Μάθαμε πολλά. Γίναμε σοφότεροι, κύριε Δίκα. Εγώ μπορώ να το πω αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ. Καλημέρα.